ούτως ώστε του χρόνου και περισσότερα λεφτά να βρεθούν, το ευχόμαστε, και κυρίως το πρόγραμμα να κυλήσει πιο ομαλά. Mm. Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε αρκετά πράγματα. Εμείς ανετά έχουμε κάνει τις προτάσεις μας. Πιστεύω ότι του χρόνου τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Κάτι ακόμα. Επειδή ο περισσότερος κόσμος είναι συγκεντρωμένος στα αστικά κέντρα και μας είπατε και εσείς πριν ότι υπάρχουν πολλοί δημοτικοί σταθμοί που είχαν συγκεκριμένο αριθμό θέσεων για παιδιά με βάουτσερ, mm-hmm. που οι γονείς για κάποιο λόγο, δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποια απάντηση σε αυτό, δεν προσήλθαν, δεν τους προτίμησαν, τέλος πάντων έχουν μείνει κενές θέσεις. Αυτές οι θέσεις θα δοθούν στους δήμους, θα μείνουν για τους επιλαχόντες, πώς θα κατανεμηθούν? Οι θέσεις αυτές θα βγουν από τον κατάλογο των επιλαχόντων, σας είπα, από τους 36.500 παιδιά. Δηλαδή για τα βάουτσερ θα καλυφθούν επιλαχόντες. Ναι. Ανάλογα με τα μόρια που έχουν βέβαια και την μοροδιότητα που έχει γίνει. Οπότε για να ανακεφαλαιώσουμε και σε πρακτικές πληροφορίες που ενδιαφέρουν και τον κόσμο, όσοι έχουν βάουτσερ και δεν έχουν βρει θέση, τα κρατάνε μήπως ανοίξει θέση τους επόμενους μήνες. Οι επιλαχόντες έχουν το νου τους, γιατί 12 Σεπτεμβρίου θα ξέρουμε πόσες είναι καινές θέσεις και τέλος Σεπτεμβρίου θα ξέρουμε πόσοι από τους επιλαχόντες θα πάρουν βάουτσερ, που μπορεί να είναι και 5 και 10 χιλιάδες, δηλαδή είναι σημαντικός αριθμός παιδιά. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε για του χρόνου άλλες αλλαγές. Να διορθούν τα λάθη, έτσι. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι φέτος το πρόβλημα δημιουργήθηκε. Τα 36.500 παιδιά πέστηκαν 26.000, που είναι εκτός. Διότι οι αιτήσεις ήταν πολύ περισσότερες. Ήταν 15.000 παρε περισσότερες. Η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Παρότι φέτος πήραμε 5.000 παιδιά επιπλέον της περσινής χρονιάς. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν αρκετός ο αριθμός. Τώρα, με το που βγήκαν οι δικαιούχοι, έσπευσαν είτε σε δημοτικούς είτε σε ιδιωτικούς σταθμούς, και στους ιδιωτικούς, σε ορισμένους, όχι σε όλους, σε ορισμένους, εντοπίστηκαν παρατυπίες, με την έννοια του ότι έμεσα προσπάθησαν να πάρουν χρήματα επιπλέον της τάξης των 50 ευρώ, των 100 ευρώ. Ακόμα και των 200, σύμφωνα με καταγγελίες. Τι γίνεται, τι καταγγελίες έχετε εσείς και πώς έχει γίνει η διαχείριση του θέματος? Δυστυχέστατα έχετε δίκιο. Βέβαια, για να πούμε τα πράγματα το όνομά τους, αυτό συνέβαινε κάθε χρόνο, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Παρότι η πλειοψηφία των παιδιών πηγαίνει στους δημοτικούς σταθμούς. Υπάρχει όμως ένα 30% που πάει σε ιδιωτικούς σταθμούς. Να πω εδώ το εξής, ότι είναι αντιεπαγγελματικό και θα μου επιτρέψει τον όρο αντικοινωνικό. Ναι. Οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, πιστεύω ότι είναι λίγοι, συμφωνώ μαζί σας, αυτοί που ζητούν χρήματα επιπλέον. Απαγορεύεται, διότι η προκήρυξη είναι συγκεκριμένη. Οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί συμμετείχαν γνωρίζοντας τους όρους της προκήρυξης. Κάτι απλό. Καλύπτεται η γραφική ύλη, για παράδειγμα? Κοιτάξτε, αυτό που καλύπτεται. Το σχολικό μπορώ να καταλάβω ότι ίσως. Όχι, δεν καλύπτει. Αυτό που καλύπτεται αναφέρεται στην προκήρυξη και όποιος μπει στο site ΣΕΙΤΑ θα τα δει αυτά. Το σχολικό δεν καλύπτεται. Μια σειρά κολύμβηση, διάφορα άλλα έξτρα δραστηριότητες. Δεν καλύπτεται. Μπορεί ο ιδιώτης να προτείνει στη μητέρα, αν θέλει, να συμμετέχει με την επιβάρησή της. Δεν μπορεί όμως να την υποχρεώσει. Ακριβώς. Δεν δικαιούται να την υποχρεώσει. Οπότε όποιοι έχουν συναντήσει τέτοιες περιπτώσεις και έχουν πάει να γράψουν το παιδί σε ένα παιδικό σταθμό που του ζητάει 100 και 150 και 200 ευρώ. Είναι παράνομο. Έχετε και κάνουν καταγγελία σε εσάς? Μπορούν να κάνουν καταγγελία, ναι. Να πω εδώ, επαναλαμβάνω και πάλι, ότι εμείς όλες αυτές τις καταγγελίες τις μαζεύουμε για να γνωρίζουμε και στην επόμενη προκήρυξη και οι ιδιωτικοί σταθμοί παραβιάζουν, ας πούμε, αυτή τη συμφωνία. Επαναλαμβάνω, γνωρίζουν τους όρους, οπότε είναι απαράδεκτο να εκβιάζουν, να το πω έτσι, τους γονείς για τα παιδιά τους. Και σήμερα λήγουν και οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά που έχουν βάουτσερ. Μας είπατε και εσείς το χρονοδιάγραμμα. Μέχρι τέλη Σεπτέμβρη να δούμε λοιπόν και ποιοι θα είναι οι επιλεχόντες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε πολιτική συζήτηση.